κάνεις σε κύριε ηλίθιε, άφησε την. Παύλο, τι κάνεις, μην ανακατεύεσαι. Μην ανακατεύεσαι. Τι θα σε σκοτώσω, ρε. Μην με σπρώχνεις εμένα, θα σε σκοτώσω, το καταλαβες. Να πάτε να πληγείτε. Τι θες, Μαρίζα, περίμενε. Όχι, εσύ να περιμένεις. Πρέπει να μιλήσουμε. Μου υπόσχεσαι ότι θα σκεφτείς αυτά που σου είπα. Ναι, θα τα σκεφτώ. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για σόλο καριέρα. Μανουέλ, σε θέλω. Τι έγινε? Γιατί δεν πήγες στο γιατρό? Πήγα. Όχι, όχι, δεν πήγες. Και σε παρακαλώ, μη μου λες ψέματα, γιατί ήσουν αυτό αντράτε και έκανες πρόβα. Καλά, μη φωνάζεις, ποιος είναι. Θα φωνάζω όσο θέλω, κορίτσι μου, γιατί μου λέει ψέματα, λες και είμαι κανένα παιδάκι. Λοιπόν, γιατί δεν πήγες, λέγε. Έπρεπε να κάνω πρόβες. Ήταν όλα την ίδια ώρα. Δεν μπορούσα να τα αλλάξω. Προσπάθησα, αλλά δεν μπόρεσα. Τα βλέπεις που δεν ξέρει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ε? Λοιπόν, Μανουέλ, ακούω γιατί δεν πήγες στο γιατρό. Φράγκο, μπορούμε να μιλήσουμε μετά? Όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Ούτε μετά, ούτε ποτέ. Θα κλείσω άλλο ραντεβού στο γιατρό και θα πας σήμερα, μάλιστα. Δεν μπορώ σήμερα. Δεν με νοιάζει. Θα πας είτε μόνος σου, είτε θα σε πάω εγώ σηκωτώ, εντάξει. Του βαρέθηκα πια. Είσαι απίστευτος. Της είπες ότι τα πείματα ήταν δικά σου, έτσι. Όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα. Α, εκείνη φυσικά. Νόμιζε. Και για να το σιγουρέψεις δεν είπες κουβέντα, ε? Δεν ξεκαθάρισες. Δεν έχει σημασία τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν θα εγκαταλείψω τη Μαρίζα. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα, γιατί η ιστορία μου με τη Μαρίζα είναι πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Ακριβώς. Έχει πεθάνει από παλιά. Ξύπνα, Παύλο. Ξύπνα. Τι έχει πεθάνει, βρε ηλίθιε, εσύ δεν ξέρεις τίποτα, εντάξει. Εξάλλου. Η Μαρίζα δεν σε εμπιστεύεται πια, οπότε. Εμπιστοσύνη. Μιλάς εμένα εσύ για εμπιστοσύνη. Εσύ είπες ψέματα, ναι, για τη Βαλβίδα. Ότι τα πείματα ήταν δικά σου και τώρα μιλάς εσύ. Θέλεις να πω την αλήθεια? Κανένα πρόβλημα. Ναι, πήγαινε να το κάνω. Εξακολουθείς να καταστρέφεις τον εαυτό σου. Θα το δούμε αυτό. Θα δούμε ποιος θα την κερδίσει. Δεν είναι τρόπαιο η Μαρίζα, Βαλβίδα. Παύλο, Παύλο, έλα, έλα. Πρέπει να πούμε στον Τόμα την αλήθεια για την Πιλάρ. Δεν μπορώ τώρα. Έλα, έλα, δεν μπορούμε να χάσουμε. Δεν μπορώ τώρα, άφησε με. Θέλεις να το μιλήσω μόνος μου? Καλά, λοιπόν, θα το κάνω. Σαμπρίνα, τι συμβαίνει? Τίποτα. Σαμπρίνα, σε παρακαλώ, μη θυμώνεις, μη μου προσθέτεις κι άλλο πρόβλημα. Ξέρεις πως είμαι. Έχεις προβλήματα επειδή το θέλεις, Μανουέλ. Ξέρεις πως έχει κατάσταση. Ο κολούτσι είναι και δαιμόνας μου. Αν θέλει να πάω στο γιατρό, θα πάω στο γιατρό. Αν θέλει να πάω στο σχολείο, θα πάω. Γιατί δεν κόβεις εμένα... όλους τους δεσμούς με τους κολούτσι μια για πάντα? Δεν καταλαβαίνεις ότι όσο πιο κοντά είσαι με τον Φράγκο, τόσο πιο κοντά είσαι και με τη Μία? Τι σκέφτεσαι? Έχεις δίκιο. Φυσικά έχω δίκιο. Επιτέλους, το κατάλαβες. Τι θα κάνεις? Αυτό που έπρεπε να έχω κάνει από την αρχή. Από τι ώρα εξετάζει ο γιατρός? Α, ωραία, ναι. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για τον Μανουέλ Αγκύρε. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια. Πολύ ωραία, ναι. Μίτσι, είναι η κυρία, ναι, Ρέι ακόμα με τον κύριο Ντουνό? Ναι, είναι ακόμα μέσα. Αχ, θεμά. Σε παρακαλώ, Σόνια, σκέψου αυτά που σου είπα. Κύριε Κολούτσι, πώς είστε? Χαίρομαι που σας βλέπω. Κάνετε... Ήρθατε για μένα? Όχι, για την εκτίβεια ήρθα για να δω την κυρία Σόνια. Α, εντάξει, λοιπόν, να σας αφήσω μόνος. Ευχαριστώ. Φράγκο, τι κάνεις εδώ? Πρέπει να μιλήσω. Φαντάζομαι ότι πρέπει να σας αφήσω μόνος σας. Συγγνώμη, συγγνώμη, σε ευχαριστώ, τα λέμε. Τι συμβαίνει? Θέλω να μάθω γιατί δεν μου είπες ότι θέλω να αποβάλω τη Μαρίζα. Έκανα το ίδιο πράγμα που έκανες κι εσύ όταν δεν με ρώτησες για τη διακόσμηση σε του σπιτιού. Σε παρακαλώ, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ό,τι αφορά τη Μαρίζα είναι πολύ πιο σημαντικό από τη διακόσμηση του σπιτιού. Άλλωστε, σου ζήτησα συγγνώμη, έτσι. Ίσως είναι δύσκολο να μάθουμε να ζούμε μαζί. Μπορεί, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας για να μάθουμε. Σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να κάνεις τα πάντα μόνη σου αφού είμαστε μαζί? Γιατί φοβάμαι πως θα με συγχαθείς, όπως έκανε εκείνος. Μα τι γεννάει αυτό το κεφαλάκι εκεί μέσα μου, λες? Αγάπη μου, θέλω να νιώθεις ασφαλής μαζί μου. Θα το πολεμήσουμε μαζί. Θα κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να μην περάσει το δικό του. Καλά, αλλά πρώτα πρέπει να μιλήσω με τη Μαρίζα. Γιατί δεν ξέρει τίποτα από ό,τι συμβαίνει. Εντάξει. Όμως πάρε με τηλέφωνο όταν τελειώσεις, έτσι? Ναι. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Μίτσι, μωρό. Θέλω να δώσεις αυτό στον Ντουνόφ.
Μα τι γίνεται, τώρα όλοι δίνουν γράμματα στο διευθυντή, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό δεν είναι γράμμα, είναι παράπονο. Α, παράπονο, μπορώ να μάθω γιατί παραπονιάς. Δεν με ενδιαφέρει. Η δουλειά σου είναι να του το δώσεις. Και μην τολμήσεις να το κοιτάξεις, σε ξέρω. Ποιο νομίζεις ότι είμαι, πώς μπορείς να σκέφτεσαι ότι θα το διαβάσω, σε παρακαλώ. Για να δω τι λέει, από εδώ φαίνεται. Ναι, για να δω, από εδώ ίσως. Ναι, για να δω. Σε παρακαλώ Βίκο, έλα ηρέμησε, ηρέμησε. Δεν μπορώ μία, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται να κάνω τόσο λάθος για το Ρόκο. Μπορεί τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται, το εννοώ. Τι εννοείς, ο Ντάνι εμφανίστηκε και αυτός έφυγε. Ήταν μαζί μου, αλλά έφυγε να πάει να τον δει, το καταλαβαίνεις. Μετά πήγα στο μπαρ και τους είδα να κρατιούνται από το χεράκι μου. Μετά δεν με πήρε τηλέφωνο και ούτε κοιμήθηκε εδώ. Πώς γίνεται τα πράγματα να είναι διαφορετικά από ό,τι φαίνονται. Το καλύτερο θα ήταν να μιλήσεις στο Ρόκο. Και αν πραγματικά σου έχει πει ψέματα, να σου το πει και μπροστά σου και θα δεις. Όχι. Αυτό που έκανε ήταν χειρότερο από το να μου πει ψέματα. Με χρησιμοποίησε σαν κάλυψη για να μην καταλάβω τι είναι αυτό. Ωραία, πες του το αυτό, Βίκο, πες του το. Όχι. Όχι, δεν θέλω να του μιλήσω. Νιώθω ντροπιασμένη, πραγματικά ντροπιασμένη. Είμαι η βασίλισσα των ηλιθίων, Μία. Αυτό είμαι. Βίκο. Μαρίζα, μπορώ να σου μιλήσω? Όχι τώρα, θέλω να μείνω μόνη μου. Καλά. Απλά ήθελα να σου πω ότι δεν άφησα εγώ το τετράδιο με τα ποίηματα την Ρούτα. Μα άλλο μου είπες. Ναι, ότι με κάνουν να σκέφτομαι εσένα, ναι. Αλλά δεν τα αντέγραψα εγώ. Κατάλαβα, τότε γιατί με φίλησες? Γιατί ήμουν τόσο κοντά σου. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τέλος πάντων, καλά, δεν πειράζει. Ήθελα να σου πω ότι ο Πάμπλο αντέγραψε τα ποίηματα. Σοβαρά? Ναι. Μα πώς στοιχημά ότι ο Πάμπλο δεν ξέρει καν ποιος είναι ο Νερούλα. Δεν έχει σημασία. Τα αντέγραψε για σένα και θα νιώσε άσχημα όταν μας είδε μαζί. Μαρίζα, ξέρω πώς νιώθεις γι' αυτόν. Και θέλω να σου πω ότι εγώ θα περιμένω όσο και αν χρειαστεί. Ξέρω πως κάποια μέρα θα μου δώσεις μια ευκαιρία. Έκανα τόσο λάθος για τη Σολ. Είναι στρίγκλα. Επιτέλους το κατάλαβες. Εμείς σου το λέγαμε πάντα. Το λέγαμε, αλλά δεν έδινε σημασία. Το ξέρω. Είμαι χαζή. Συγγνώμη. Φίλες και πάλι. Εγώ συμφωνώ. Έλα. Και εσύ. Ας φτιάξουμε πάλι το top group. Χωρίς τη Σολ. Χωρίς τις όλοι, οι τρεις μας. Έλα. Εντάξει. Μπορούμε να τις κάνουμε κάτι και να το γιορτάσουμε. Ναι, έχω μια ιδέα. Όταν θα μπει για μπάνιο θα τις πάρουμε τα ρούχα και τότε... Πρέπει να φανούμε έξυπνες από την αρχή, εντάξει. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στη Σολ είναι να μείνει τελικά μόνη της. Και να το. Ναι, ναι, ναι. Πιλάρ, πρέπει να σου μιλήσω. Δεν βλέπεις ότι μιλάω. Είναι επίγον. Τίποτα από αυτά που λες εσύ δεν είναι επίγον για μένα. Το Τόμας. Τι έπαθε το Τόμας. Έλα μαζί μου και θα σου πω. Τι μπορεί να έπαθε ο Τόμας? Δεν ξέρω, ας συνεχίσουμε με εμάς. Από εδώ και πέρα η Σολ δεν θα υπάρχει. Εννοείται. Μη με σπρώχνεις, τι έπαθε ο Τόμας? Έχω το φάρμακο για την αρρώστια σου. Ποια αρρώστια, τι λες τώρα, εξήγησέ μου. Εσύ δεν μου έγραφες ότι η έλλειψη σεξ είναι αρρώστια? Άφησε με. Είσαι τρελός, άσε με. Τι έπαθες? Δεν έχω κάνει τίποτα. Κοιτάξτε, είναι γυναίκα. Θα εξηγήσεις, αλλά στο γραφείο μου, τώρα αμέσως. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, κύριε. Πραγματικά πιστεύεις πως είμαι χαζός, Λάσεν? Προχώρα στο γραφείο μου, προχώρα! Εμπρός! Πιλάρ, τι συμβαίνει, Πιλάρ, τι συμβαίνει? Αγάπη μου, τι έπαθες, είσαι καλά, τι έγινε? Ο πατέρας σου έπαθε κάτι? Σε παρακαλώ, πες μου. Είμαι τόσο μπερδεμένη που δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Ηρέμησε και δεν καταλάβεις ότι ο Ξαβιέ έκανε καλά που σου είπε ότι ο Πάμπλο αντέγραψε. Το ξέρω. Αλλά γιατί το έκανε? Δεν θέλει άλλα ψέματα. Δεν μιλάω για τον Ξαβιέ. Μιλάω για τον Πάμπλο. Πρώτα μου λέει ότι με αγαπάει, μετά τα ποιήματα. Και αν πραγματικά με αγαπάει, Λουχάν. Όχι. Μην αρχίζεις πάλι. Θυμάσαι πως σε κοροϊδεύσε στο αεροπλάνο όταν σου είπε ότι σε αγαπάει. Θυμάμαι, αλλά χθες το βράδυ φαινόταν ειλικρινής. Πάντα δείχνει ειλικρινής. Πάντα. Δεν ξέρει τι θέλει. Σ' αγαπάει τώρα επειδή σ' αγαπάει ο Ξαβιέ. Δεν το καταλαβαίνεις. Καλά, αλλά κι αν έχει αλλάξει. Αυτός ο τύπος δεν θα αλλάξει ποτέ. Για να δούμε. Αν σ' αγαπάει, γιατί βγαίνει με την Κονσουέλο? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μαρίζα, γι' αυτόν είσαι η δύσκολη νίκη.
Αλλά ο Ξαβιές αγαπάει πραγματικά. Γλυκιά μου, πρέπει να σου μιλήσω. Συγγνώμη, Λουχάν. Πάμε. Μίτσι, τι κάνεις εκεί? Προσπαθώ να ανοίξω αυτόν τον φάκελο χωρίς να αφήσω σημάδια. Μα γιατί, ανοίγεις ένα γράμμα που δεν είναι για σένα. Μια ματιά θα ρίξω μόνο. Μερικές φορές ο σκόπος αγιάζει τα μέσα, Λάλο. Είδες κάτι? Όχι, δεν είδες τίποτα. Τώρα, σώπα, έτσι, τίποτα δεν ξέρεις. Α, λοιπόν, όχι, τι είναι αυτό? Όχι. Τι έγινε? Δεν μπορώ να πω. Εγώ, Λαλό, δουλεύεις επειδή το θες ή πραγματικά έχεις ανάγκη από τη δουλειά? Γιατί δεν ξέρω τι κουμάς είσαι. Με κοροϊδεύεις, μιλάς σοβαρά? Ναι. Φυσικά και χρειάζομαι τη δουλειά. Έχω 6 αδέλφια να θρέψω. Η μητέρα μου πρέπει να τα φροντίζει. Ποιος άλλος θα βγει να δουλέψει? Και τα χρήματα που βγάζεις εδώ πέρα είναι αρκετά? Όχι, με τίποτα, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Τότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Γιατί με βάση αυτά που λέει εδώ, θα σε πετάξουν έξω. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Κανένα πρόβλημα. Ήθελα να σε δω κι εγώ. Καλά έκανες που ήρθες. Αλήθεια? Ναι. Ναι, γιατί το κεφάλι μου είναι... Δεν ξέρω, μαμά. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς, αλλά δεν το πιστεύω. Χρειάζεσαι τη βοήθειά μου. Ναι, μην το κάνεις δράμα όμως. Ναι. Τι είναι, πες μου. Πώς μπορώ να πάψω να σκέφτομαι κάποιον? Σε καταλαβαίνω, μωρό μου. Ως μητέρα σου θα σε συμβούλευα να μείνεις με τον Ξαβιέ. Ο Πάμπλος έκανε να υποφέρεις πολύ αυτό τον καιρό, για να μην αναφέρω τον πατέρα που έχει. Για να είμαι ειλικρινής, πολύ θα ήθελα να δω και τους δύο μπασταμέντε 100 χιλιόμετρα μακριά σου. Όμως... Όμως... Η καρδιά δεν ακολουθεί ποτέ τα βήματα του μυαλού. Και αν ο Πάμπλο είναι η πρώτη μεγάλη σου αγάπη, δεν έχει σημασία τι λέει η Λουχάν, εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος. Μόνο εσύ μπορείς να δώσεις μια λύση, μωρό μου. Ναι, αλλά θα ήταν τέλειο αν μπορούσε να μου πει κάποιος τι να κάνω. Ναι, αλλά... Αυτή είναι μια απάντηση που πρέπει να τη βρεις μόνη σου. Ευχαριστώ, μαμά. Δεν με βοήθησες, αλλά μου έκανε καλό. Λοιπόν, έφυγα. Αχ, μωρό μου. Γεια. Όχι, πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για... Έφυγα, περίμενε. Ηλίθιε, θα σε σκοτώσω. Κάτσε. Τώρα περίμενε, περίμενε. Βλάκα. Φίλε, δεν πέω εγώ αν η κοπέλα σου μου την έπεσε. Πόσο την έπεσε, ρε βλάκα. Σταματήστε να φωνάζετε, να μιλήσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι, σας παρακαλώ. Άκουσε με. Θα μας ακούσει ο Ντουνόφ. Άκουσε με, για το Θεό. Μου έστειλε εκείνα τα ερωτικά γράμματα. Τι να έκανα? Τα διάβασα τα γράμματα. Τα διάβασες και εσύ. Πώς θα μπορούσες? Κάτσε, Τόμας. Δεν γράφεις τις ιδέες. Ναι, πες του. Περίμενε λίγο και άκουσε τον. Ο Γκίντο έχει αποδείξεις. Τι αποδείξεις? Εχθές το βράδυ την είδα να γράφει άλλο ένα γράμμα. Πώς ξέρεις ότι τα γράμματα ήταν από αυτήν? Πώς? Από το ροζ χαρτί με το κόκκινο μελάνι, όπως όλα τα άλλα. Είναι αλήθεια? Κάτσε, θα σπάσεις την πόρτα, Τόμας. Αυτό το γράμμα ήταν για τον Μαρσέλ, τον πατέρα της. Κατάλαβε το. Όχι. Τι εννοείς για τον πατέρα της? Αν δεν με πιστεύεις, ρώτησέ τον! Άνοιξε! Μα... Τι φασαρία είναι αυτή! Τι συμβαίνει εδώ? Ο Λάσεν ήταν. Λάσεν, πάλι μπλέκεσαι σε καυγάδες, Λάσεν. Θέλεις να σε αποβάλω? Η κόρη σας έστειλε ένα γράμμα σε ροζ χαρτί με κόκκινο μελάνι. Πείτε του! Ναι, και σένα τι σε νοιάζει, μου λες? Μίτσι, έδωσες το γράμμα? Όχι. Γιατί όχι? Ξέρεις, ήμουν... Έτρωγα μια φρυγανιά με μαρμελάδα διέτης. Και όπως την άλυφα, έτσι με το μαχαίρι, εκεί γλίστρησε πάνω στο φάκελο, να έτσι. Και δεν ξέρω πώς, αλλά... Και το γράμμα άνοιξε μπροστά στα μάτια σου. Ακριβώς. Και αυτό που διάβασα είναι εντελώς άδικο, μια πράξη αδικίας. Ξέρεις κάτι, θα σε διώξω και σένα. Γιατί δεν μπορείς να διαβάζεις το γράμμα μου? Κάντο. Είμαι σίγουρη πως είναι εύκολο για σένα να είσαι δυνατή με τους αδύναμους. Α, παριστάνεις την αδύναμη τώρα. Ναι, ως υπάλληλος είμαι αδύναμη. Και το ίδιο κι ο Λάλο. Αλλά βέβαια, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεσπάς αυτούς που δεν ευθύνονται καθόλου από το να μιλάς αυτούς που θα έπρεπε να μιλήσεις κάποτε. Ποιος εννοείς? Έλα, μιλάω για τη μητέρα σου. Στοίχημα πως είναι ευκολότερο να τα βάλεις μαζί μου ή μαζί του.
Εσείς μπήκατε στη ζωή μου πρώτη. Α, δεν κατάλαβες γιατί ο Λάλο το έκανε αυτό. Αυτό θα κάνει κάθε καλός άνθρωπος. Κάθε καλός άνθρωπος. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Α, φυσικά. Πας στη θεία λειτουργία, πας στην εκκλησία, αλλά όταν έρχεται η ώρα, παίρνεις το σφυρί και το σταυρώνεις τον άλλον χωρίς αμφισβήτηση. Αυτό κάνεις, ε! Όχι, δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν σκέφτεσαι ποτέ τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι αυτό το παιδί έχει ανάγκη τη δουλειά του. Ε? Τότε πες του να μείνει μακριά μου. Το μόνο που κάνω είναι να υπερασπίζουμε τον εαυτό μου. Αχ, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου. Ότι είσαι μια μνησίκα και παλιοχοντρούλα. Γι' αυτό πιστεύεις ότι όλοι σε κοροϊδεύουν. Έχεις μανία καταδίωξης. Μα. Ήσουν εκεί όταν μου τα είπε όλα αυτά, ο Κίτο. Δεν τα φαντάστηκα. Ο Κίτο είναι βλάκας. Αχ. Ο Λάλο έρχεται εδώ πέρα για να ζήσει. Ξεκαθάρισε το αυτό στο κεφάλι σου. Θα πρέπει να κοιτάζει τη δουλειά του. Γιατί η μητέρα μου πληρώνει δίδακτρα και από εκεί βγαίνει και ο μισθός του και ο δικός σου. Ξέρεις κάτι? Η μητέρα σου μπορεί να αισθάνεται ευτυχισμένη. Γιατί η κόρη της έχει γίνει σαν και αυτή. Τελή, έλα, θέλεις ένα μπισκότο? Δεν το ζήτησα, γιατί να το θέλω? Γιατί στον εχώρια σου, γιατί άλλο? Είσαι τόσο αδιάκριτος και άσχετος. Συγγνώμη, συγγνώμη, πραγματικά τα έκανα θάλασσα αυτή τη φορά. Μη μου το παίζεις κακόμοιρος τώρα, γονάτισε. Ωπα, Τόμας, τώρα υπερβάλλεις. Τι εννοείς, είδες τι έκανε, είδες? Περίμενε, είμαι αδιάκας. Δεν θα γλιτώσει από την τιμωρία του πατέρα μου. Δεν θα σε λυπηθεί καθόλου. Γλυκιά μου, το γουρούνι. Μην τη λες γλυκιά μου. Και μην το λες γουρούνι. Α, τι να κάνω για να με συγχωρέσετε? Να πας να αυτοκτονήσεις. Ποια νομίζεις ότι είμαι εγώ? Πάμε. Πες μου τι να κάνω με αυτούς, γιατί αλλιώς θα τους δείρω, ε. Παύλο, μπορώ να σου μιλήσω? Ναι. Πήγαινε να τα ξεκαθαρίσετε, άντε. Πιλάρ, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ για τα ποίηματα. Ό,τι είπα στη Σαμπρίνα το έκανα για το συγκρότημα. Ναι, το έκανες για το συγκρότημα, αλλά ξέρω επίσης ότι το έκανες και για μένα. Άλλωστε, τα είχα γράψει πριν γίνουν όλα αυτά. Γιατί? Γιατί κατάλαβα ότι αυτός ο τύπος, ο... Νερούδα, Πάμπλο Νερούδα, ναι. Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αυτός. Κατάλαβα ότι μπορεί να γράψει όλα... Όλα αυτά που νιώθω εγώ για σένα. Και δεν μπορώ να τα πω καλύτερα. Παύλο, θέλω να σου μιλήσω. Συγγνώμη, δεν βλέπεις ότι μιλάω με τη Μαρίζα? Συγγνώμη, αλλά έχω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, και εγώ μιλάω για κάτι πολύ σημαντικό με τη Μαρίζα. Λοιπόν... Τι έγινε, ποιο είναι το πρόβλημα? Κάτι συμβαίνει με τον πατέρα σου που βάζει τη συναυλία σε κίνδυνο. Ήρθα να σου το πω και μου φέρει σε πολύ άσχημα. Τι βάζει σε κίνδυνο τη συναυλία? Με είπε παλιοχοντρή η Μίτση. Εγώ πώς να την πω δηλαδή? Τέλει, εγώ πάντα σου έλεγα να μην κάνεις παρέα μαζί της από την πρώτη μέρα. Ο παπάς μου έδωσε ένα μήνυμα για το Μεξικάνο. Να του το δώσω ή όχι? Άσε, ναι. Να το κάνει ή θέλει. Πήγαινε να του το πεις. Εντάξει, τι είναι? Όχι, δεν πειράζει, θα του το πω εγώ. Μανουέλ, πρέπει... Ναι. Πρέπει να πας στο γιατρό, έτσι. Ο πατέρας μου θα έρθει μαζί σου. Καλά, ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάω. Μα πρέπει να πας. Είναι ο κηδεμόνας σου και πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέει. Αυτό είναι το σωστό. Το απολαμβάνεις έτσι? Για σένα είναι ένα παιχνίδι. Αλλά αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θες μαζί μου, κάνεις λάθος. Ο μπαμπάς μου θέλει το καλό σου. Πάντα τα λοιπόν, τα κακόμοιρα, τα όρφανα. Εγώ θα ήθελα να μην είχες καμιά σχέση μαζί μας. Θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη τότε. Τότε μπορείς να είσαι ευτυχισμένη. Ευτυχώς. Πραγματοποιήθηκε η ευχή σου. Ευτυχώς. Τι κάνετε, κορίτσια? Μία, κάποιος σε ψάχνει. Γεια! Γεια σου, Μία. Τι κάνεις, καλά? Κοίτα, επειδή δεν μπορείς να βγεις έξω, έφερα εδώ μερικά παιχνίδια. Α, ευχαριστώ. Έλα να σε συστήσω. Από εδώ η Φέλη. Γεια. Η Βίκο. Γεια, Βίκο. Και ο Ρόκο. Γεια, τι γίνεται, μεγάλε? Καλά, καλά. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Ναι, πάμε. Συγγνώμη, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο? Όχι, είμαι απασχολημένη με τη Φέλη. Όχι, δεν είναι απασχολημένη πια, αλλά κάνε μου τον Καρχαρία. Καρχαρίας. Καρχαρίας. Καρχαρίος. Πού πας, Φέλη? Κρίμα, έφυγε και τώρα πρέπει να μιλήσουμε. Λοιπόν, τι έγινε με τη μαμά? Καλά. Πήγαμε στο εμπορικό κέντρο, είδαμε μερικά ρούχα και μου αγόρασε αυτό εδώ το τζιν. Κοίτα, είναι τέλειο, τόσο μοδάτο. Ωραίο, περάσατε καλά. Ναι. Ναι, δεν είχαμε βγει ποτέ ίδια μας μόνες. Με βοήθησε να ξεφύγω για λίγο. Ξέρεις, από αυτό που αισθάνομαι. Το ήξερα ότι θα σου έκανε καλό να βγεις με τη μαμά. Ναι, ναι. Στόπα.
Ξέρεις, με βοήθησε να ξεφύγω, τουλάχιστον για λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Τι κάνουν οι πιο γλυκές αδερφές του σχολείου? Καλά, καλά είμαστε. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Δεν ξέρω. Ντόλορες, θέλεις να κάνουμε κάτι? Θες να έρθεις μαζί μας? Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Προτιμώ να βγω με τους φίλους μου, Γεια. Δεν ρωτάμε τον Τόμας και την Πιλάρ, μήπως θέλουν να έρθουν μαζί? Δεν θες να είσαι μαζί μου, έτσι? Σε ενοχλεί να είσαι μόνη σου μαζί μου? Πες μου. Όχι, μα τι λες τώρα? Είπα στην Ντολόρες να έρθει γιατί δεν είναι καλά. Και ο Τόμας και η Πιλάρ δεν είναι καλά επίσης. Μην είσαι κακός μαζί μου. Έλα, πάμε για ένα ποτό. Μην τσακωθούμε τώρα. Γιατί δεν με αφήνεις να σου εξηγήσω τι έγινε χτες? Να, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Είσαι στα αλήθεια τόσο θυμωμένη μαζί μου? Όχι, δεν είμαι θυμωμένη. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να σου το πω αυτό. Τι? Να, χθες το βράδυ σκέφτηκα πολύ και κατάλαβα ότι δεν είμαι έτοιμη να βγω με κανέναν. Μιλάς σοβαρά τώρα, Ναι. Ναι, δεν θέλω να βγαίνουμε πια μαζί. Εντάξει λοιπόν, αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Ο πατέρας μου τελικά είναι πολύ σκάρτος. Δεν το πιστεύω. Δεν θα θυμώσω αν αναγκάστηκες να του τα πεις όλα. Όχι, Παύλο, εγώ δεν είπα κουβέντα. Αλήθεια? Εγώ να σε προδώσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ξέρεις τι πρέπει να κάνω, Θα του δώσουμε λάθος στοιχεία. Τι... Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα πει στον πατέρα μου ότι οι Airway θα πάνε βόρεια. Δεν ξέρω σε ποια πόλη, αλλά βόρεια, Και για τη μητέρα σου μην ανησυχείς. Αύριο ο γιατρός θα λάβει ένα γράμμα από τον δήμαρχο που θα του ζητάει επίγον ραντεβού. Τι, θα το γράψεις εσύ? Ακριβώς. Και τι θα κάνεις αν πάρουν για να ελέγξουν αν είναι αλήθεια? Αν πάρουν, θα τους δώσω το κινητό μου σαν να ήταν του πατέρα μου. Αν πάρουν, θα απαντήσω και θα πω ότι ο δήμαρχος είναι απασχολημένος. Ξέρεις τώρα αυτά. Σε ευχαριστώ, Παύλο. Και έτσι έφυγα. Ο Παύλο μιλούσε με την Κονσουέλο και έτσι... Σταμάτα έφυγα. Με την Κονσουέλο και τον Παύλο, χυμό. Πορτοκάλι. Ωραία. Ήθελα να σου πω ότι... ο Παύλο αντέγραψε τα ποίηματα. Ορίστε, χυμός. Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα, κυρία μου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω κάτι γι' αυτό αμέσως τώρα. Συγγνώμη, δεν ξέρω που είναι η γραμματέας μου. Περάστε! Με συγχωρείτε, κύριε Ντουνόφ, ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Ήταν... Μαμά, τι κάνεις εδώ? Γεια σου. Ήρθα να μιλήσω με τον διευθυντή για το αποκρουστικό περιστατικό στο πάρτι. Το αποκρουστικό τρόπος του λέγει, δηλαδή. Μαμά, και τι δουλειά έχει ο Ντουνόφ με το πάρτι? Έχει και πολύ, μάλιστα. Γιατί ανησυχώ πολύ για τις επιρροές που μπορεί να έχει η Δεσπίνη Σμίτση επάνω σου. Είναι αλήθεια αυτό, Δεσπίνη Σφέλη? Είναι αλήθεια? Αυτό εξηγούσα λίγο πιο πριν. Η Δεσπίνη Μόνικα είναι πολύ προσκολλημένη στην κόρη μου. Και είναι πολύ επικίνδυνη επιρροή. Όχι μόνο από την έλλειψη πολιτισμού, παιδείας και στυλ, αλλά και από την άποψη που έχει για τη ζωή. Είναι ένας χαρακτήρας που δεν θέλω να βλέπω κοντά στην κόρη μου. Με συγχωρείτε, περάστε. Με συγχωρείτε. Με ζήτησες, αφεντικούλη? Ναι, αυτή είναι η μητέρα μιας μαθήτριας που ήρθε να μου πει πόσο ανησυχεί για την επιρροή που έχει επάνω στην κόρη της. Τι γίνεται, Ντόλι? Ντολόρες, συγγνώμη. Ώστε είσαι εδώ για να κάνεις παράπονα. Όπως το ξέρω, δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ. Απλώς πήγα με τη Φέλη σε ένα πάρτι επειδή μου ζήτησε να της κάνω παρέα και επειδή είμαι φίλη της. Γιατί τι λάθος, η επαγορά. Ξέρω την κόρη μου πάρα πολύ καλά και δεν θα ζητούσε ποτέ από κάποια σαν εσένα να της κάνει παρέα στο πάρτι. Επίσης ξέρω ότι είναι αδύναμη και εσύ το εκμεταλλεύεσαι. Ένας θεός ξέρει γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω τους σκοπούς σου. Μωρό μου, πες μου κάτι. Αυτή η γυναίκα δεν είναι φίλη σου, έτσι δεν είναι? Εμπρός λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε την απάντησή σου. Είναι αλήθεια? Είδατε, είναι αλήθεια ότι δεν είναι φίλη της κόρης μου? Όχι, το ακούσατε? Όχι. Είναι αλήθεια ότι είναι φίλη μου και ότι ήρθε στο πάρτι μαζί μου. Αυτό που δεν μπορεί να είναι αλήθεια είναι ότι συζητάμε αυτό το πράγμα εδώ. Ναι, αλλά εσύ... Δεν χρειάζεται, καλή μου, να μιλάς εκ μέρους της κόρης σου. Η Φέλη είναι αρκετά έξυπνη ώστε να μιλάει για τον εαυτό της. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Και εγώ είμαι ήρεμη. Τότε ας χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή την ηρεμία. Έλα, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Εμπρός, Φέλη, πάμε. Έλα, με τη θεία Μίτση. Φετήθεια.
Βλέπετε, αυτή είναι η πρώτη φορά που η κόρη μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, καταλαβαίνω. Κάντε μου μια χάρη. Ναι. Τακτοποιήστε το ζήτημα. Προσέχετε την. Δεν θέλω αυτή τη γυναίκα κοντά στην κόρη μου. Δεν θέλω, σας παρακαλώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αφήστε το επάνω μου. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα. Θα την προσέχω. Μείνετε ήσυχοι. Μείνετε ήσυχοι. Θα λάβω τα μέτρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δουνό. Όχι, εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Ναι, τι είναι, Ντουνόφ. Κύριε Μπασταμέντ. Τέλειωσα με τις δουλειές μου και ήρθα να σε δω να υπογράφεις το γράμμα της κυρίας Ρέι. Α. Θα πληρώσω κάποιον να της το παραδώσει σπίτι. Α, όχι, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη γι' αυτό. Η κυρία Ρέι είναι στο σχολείο. Τόσο το καλύτερο. Αυτό μας διευκολύνει. Ξαβιέ. Τι συμβαίνει? Πρέπει να σου πω κάτι. Ναι, πες μου. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει να είσαι ψεύτης ή αν εγώ θα είμαι η καλύτερη κοπέλα, αλλά θέλω να το ρισκάρω. Αυτό σημαίνει ότι τώρα εσύ... Ναι, ότι πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε μαζί. Σήμερα είναι μια καλή μέρα γι' αυτό. Γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν ξέρω. Είμαι ευτυχισμένος. Είναι σαν όνειρο για μένα αυτό, αλήθεια. Ξαριέ, είμαστε μαζί. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι όνειρο. Τέλος πάντων, ας μην το πούμε σε κανέναν προς το παρόν. Γιατί όχι? Λόγω του Παύλο και του Σέρτζιο. Αν συνεχίσει να πιστεύει ότι είσαι το κορίτσι του γιού του, θα μπορεί να παίζει στο συγκρότημα. Αυτό δεν θέλεις? Δεν το πιστεύω ότι είσαι τόσο καλός. Εμένα δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Θέλω μόνο να είμαι μαζί σου. Το ξέρω ότι δεν νιώθεις όπως εγώ, αλλά μπορεί κάποια μέρα να νιώσεις. Εγώ σε αυτό ελπίζω. Τρίποντο! Ωραία! Άντε να παίξεις καμπάλου τώρα, όμως, άντε! Αρκετά! Πώς παίζει αυτό το πλάσμα, μας ενοχλεί από την ώρα που ήρθε, δεν μπορώ άλλο. Αυτό είναι ζαμπόν. Όχι, είναι τίποτα. Αυτό είναι καπνιστό χειρινό καλό. Αυτό δεν είναι ζαμπόν. Γιατί ξέρω πώς είναι το ζαμπόν. Ναι, ναι. Ακούμε. Ευχαριστώ που με βοήθησες να τη γλιτώσω από αυτή τη μάγισσα τη μητέρα σου. Όχι ότι θέλω να προσβάλλω τις μάγισσες. Όχι, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω. Γιατί? Γιατί με βοήθησες πολύ με το πάρτι. Βασικά, καλή μου, εσύ έκανες χάρη στον εαυτό σου. Για σένα το έκανες, όχι για μένα. Τι? Μάλιστα, κυρία μου. Ήσουν πολύ θαραλέα να αντιμετωπίσεις έτσι τη μητέρα σου. Εγώ θαραλέα. Εγώ απλώς στεκόμουν εκεί. Τα πόδια μου έτρεμα. Τώρα είσαι θαραλέα, δεν σημαίνει να μη φοβάσαι. Είναι να φοβάσαι και να έχεις τα κότσια και να το κάνεις. Είσαι πολύ γενναία και αυτό έχει σημασία, Φέλη. Η μητέρα μου δεν πιστεύει το ίδιο. Όχι, το ξέρω ότι δεν το πιστεύει. Ενδιαφέρεται μόνο για τα μαλλιά της, για το στράπλες της. Είναι τόσο όμορφη, αλλά δεν θα δει ποτέ τη δυστυχία μέσα της. Ευτυχώς που ξέφυγες εσύ από όλα αυτά, Φέλη. Το πιστεύεις αυτό? Βεβαίως, γλυκιά μου. Και βέβαια ξέφυγες. Και βοήθησες και εμένα, γιατί θα μπορούσα να είχα βουλιάξει σαν τον Τιτανικό. Όχι, κάτσε, τι ήθελες, να την αφήσω να λέει βλακίες για σένα? Όχι, πρέπει να δείχνεις σεβασμό για τους ανθρώπους. Φέλη, εύχομαι κάποια μέρα να καταλάβεις πόσο πολύτιμος άνθρωπος είσαι. Εσύ. Έχω κάτι. Έχω κάτι για σένα. Ορίστε. Πού το? Α, εδώ. Το γράμμα. Υποθέτω ότι ξέρεις τι να το κάνεις τώρα, ε. Λαλό. Αυτό είναι το γράμμα που έγραψα στον Ντουνόβ για να σε απολύσει. Και πότε θα το δώσεις? Πότε? Αλήθεια, δεν θα το δώσεις ποτέ? Ναι. Άκουσε με, λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι για αυτό που έκανα σε εκείνον τον τύπο. Ορκίζομαι, εγώ δεν ήθελα. Δώσε μου το γράμμα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να διορθώσεις την κατάσταση είναι να μου φέρεις άλλο ένα τέτοιο. Όχι με χοιρινό, αλλά με κανονικό ζαμπόν. Κάνε τα δύο. Σόνια, σε ευχαριστώ πολύ που με φώναξες να μου πεις τι συμβαίνει με τη Μαρίζα. Μα πώς να μη το πω. Είναι κόρη σου και θεωρώ πως αυτό το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε μαζί. Και δεν πιστεύεις ότι και αυτή πρέπει να το μάθει? Φυσικά, αλλά δεν μπόρεσα ακόμα να της μιλήσω. Μα. Μαρίζα. Τι κάνετε εδώ? Τον φώναξε γιατί έχουμε να κάνουμε μια σημαντική συζήτηση, παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Εντάξει, πείτε μου. Εντάξει. Μου επιτρέπεις? Άκου. Μωρό μου, η μαμά σου. Και εγώ το συζητήσαμε και θέλουμε να είσαι, να είσαι ειλικρινής μαζί μας. Πες μου, ναι. Σ' αρέσει να είσαι εδώ σε αυτό το σχολείο? Γιατί μου το ρωτάς αυτό, μπαμπά? Γιατί η μητέρα σου και εγώ πιστεύουμε ότι ιδεολογικά
Αυτό το μέρος εδώ δεν είναι για σένα. Δεν ταιριάζει ούτε σε σένα, ούτε σε εμάς τους γονείς σου. Ίσως ένα πιο φιλελεύθερο, σε ένα πιο λαϊκό μέρος. Γιατί όλο αυτό το κήρυγμα? Δεν είναι κήρυγμα. Ναι, σε ξέρω και αυτό είναι κήρυγμα. Τι θέλετε, να αλλάξω σχολείο? Μωρό μου, νομίζω ότι είναι καλύτερα να το συζητήσουμε προσωπικά. Εμένα δεν με πειράζει. Όχι, μπορώ να φύγω, όχι, θέλετε. Γιατί ο Ξαβιέ δεν είναι κανένας ξένος, είναι το αγόρι μου. Τι? Το αγόρι σου? Είναι το αγόρι σου. Ναι, βγαίνουμε. Την αγαπάω πολύ και... ναι, εδώ και λίγο καιρό βγαίνουμε. Καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος κι εγώ που βγαίνεις με την κόρη μου, αλλά πρέπει να σου ανακοινώσω κάποια άσχημα νέα που αφορούν τον πατριό σου. Τι, το Σέρτζιο, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει με τον Μπασταμέντ? Μπαμπά, με απογοήτευσες. Μετά από αυτό που έκανες στον Ατράντε, κατάλαβα πως είσαι αδύναμος και δειλός. Προτιμάς να είσαι άδικος από το να ρισκάρεις τη θέση σου για κάποιον. Δεν μ' αρέσεις έτσι όπως έχεις γίνει. Τι συμβαίνει? Ούτε να υπογράψεις δεν μπορείς, Ντουνόφ? Μπορώ, αλλά δεν θέλω. Δεν συμφωνώ με αυτή την απόφαση. Συγγνώμη. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να αποβάλουμε μια οικογένεια από το σχολείο μόνο και μόνο επειδή δεν έχει λήξει αρχική πραξικά. Ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις, του. Βγάλω όλους έξω για φαγητό και για ποτό. Υποθέτω θα παίξουμε τη ρεβάνσε. Τι θέλεις να χάσεις πάλι? Τον επόμενο κύριο. Εσύ. Εγώ σου λέω. Είναι τέλειο. Ποιος το έφερε? Ο πατέρας ένας μαθητής. Και το δοκιμάσατε ήδη? Παίρνουμε συμμετοχές για τον επόμενο γύρο. Τέλεια, θέλω να παίξω κι εγώ τώρα, παίζουμε σε ζευγάρια. Μέχρι τώρα που ήρθες ήμασταν ζυγός. Όχι, αύριο ίσως. Σήμερα είναι αδύνατο. Λοιπόν, Πιλάρ και Τόμας, αφήστε να χωρίσουμε. Κορίτσια, σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό. Έλα, Μπελέν, χόρεψε μαζί. Καλύτερα να μου κοπεί το πόδι παρά να χορέψω μαζί σου. Εξάλλου, η Φερνάντα είναι η παρτενέρ μου. Πήγαινε λοιπόν να κάνεις όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που έχεις να κάνεις, Χρυσό. Ηλίθιες. Έλα. Όχι, όχι. Πρόσεχε, πρόσεχε. Μπορεί να σε δαγκώσει. Εμένα. Είσαι βλαμμένη. Κανείς δεν τη θέλει. Για, έλα να μιλήσουμε. Μετά. Τώρα θα μιλήσουμε, έλα. Εντάξει, ξέρω αμέσως. Ναι. Τι έγινε, φίλε? Άσε τη μία ήσυχη. Δεν κατάλαβα, μεγάλε. Ξέρεις ότι δεν θα χάνω ούτε μια δαγκονιά από αυτό το γλυκάκι. Με τίποτα στον κόσμο, ε. Αυτό το γλυκάκι, όπως τη λες, είναι η καλύτερη μου φίλη και θέλω να μείνεις μακριά της. Εσύ ο ίδιος μου τη σύστησες. Ναι, για να ξεφύγει λίγο, αλλά δεν ήθελα να τη την πέσεις. Ναι, καλά. Αν δεν θέλεις να ξεχάσω ότι είμαστε φίλοι και να σου σπάσω όλα τα κόκαλα, εξαφανίσου. Έλα, πάμε να παίξουμε. Συγγνώμη, έχω κάτι σημαντικό να κάνω. Θα σε πάρω μετά. Συγγνώμη, έτσι. Τι έπαθε? Δεν ξέρω, έτσι είναι ο Αλεχάνδρο. Θέλεις να παίξουμε? Ναι. Ρόκο, τι γίνεται? Τι έγινε, φίλε? Όλα καλά? Όλα καλά. Ναι, μια χαρά. Τι κάνεις? Τίποτα. Να σου πω, τι κάνεις το Σαββατοκυριακό? Τίποτα. Θέλεις να βγούμε οι τέσσερις μας, η Βίκο, εσύ, η Λάουρα και εγώ? Δεν βγαίνω πια με τη Βίκο. Τι? Μα μόλις τώρα τα φτιάξατε. Το ξέρω, αλλά με παράτησε. Γιατί δεν τη ρώτησες? Τι σου είπε? Δεν ξέρω. Τότε πήγαινε, ρώτησε. Όχι, δεν θέλω να μάθω. Δεν με νοιάζει. Είναι καλύτερα να μην ξέρω μερικά πράγματα και καλύτερα να φεύγω. Έτσι κι αλλιώς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια. Και ο Μάρκος πλησιάζει στην αντίπαλη περιοχή. Ελέγχει. Γεια. Έχεις δει το Μανουέλ? Θα παίξουμε μπάσκετ τώρα. Έμαθα να παίζω μπάσκετ. Θέλεις να δεις λίγο? Ανάτος. Μανουέλ, είναι τόσο ωραίο που σε βλέπω. Έχω να σου πω κάτι. Έλα, Μανουέλ. Έλα. Μια βολή μόνο θα ρίξω, εντάξει. Μανουέλ, ήρθε αυτό το φαξ. Είναι αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Hey. Τι έγινε? Είμαι ελεύθερος.
Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Μωρό. Δικιά μου, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε. Μαρίζα, ηρέμησε. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Μπασταμέντε. Σημασία έχει τι θέλει εσύ να γίνει. Θέλω να μείνω. Και τώρα περισσότερο από ποτέ θέλω να μείνω. Εντάξει, αλλά μην παίρνει την απόφασή σου μόνο με βάση τη γνώμη μου. Παίρνω την απόφασή μου με βάση τα συναισθήματά μου. Ο Ξαβιέ είναι εδώ. Ηρέμησε. Οι φίλοι μου είναι εδώ. Όλοι. Λοιπόν, είναι τόσο καλό που βρίσκω όλη την οικογένεια μαζί. Θα πρέπει να πω τα νέα μόνο μία φορά. Γνωρίζουμε ότι θέλεις να διώξεις την κόρη μου από το σχολείο. Δεν είμαι μόνο εγώ. Το 60% του διοικητικού συμβουλίου πιστεύει ότι δεν είστε ο τύπος της οικογένειας που ταιριάζει με το προφίλ του σχολείου. Οι διεφθαρμένοι άνθρωποι ταιριάζουν με το προφίλ του σχολείου. Μην είσαι τόσο αγενής, Μιξιάρικο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στη Μαρίζα. Σε παρακαλώ, πάψε. Πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε ιδιαιτέρως. Δεν θα φύγω από όλη. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Έλα, πάμε. Θα μιλήσουμε μετά. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε, δεν θα πάρω τη Μαρίζα από το σχολείο, ακόμα κι αν αυτό το βρωμό 60% έχει ψηφίσει εναντίον της. Το κατάλαβες? Κοίτα, Αντράντε, ή όποιο και αν είναι το πραγματικό Αντράντε. Τέλος πάντων, μπορείς να πεις όχι, αν θέλεις. Δεν λέμε απλά όχι, θα το συζητήσουμε με τους δικηγόρους μας, κύριε. Αυτό πρέπει να κάνετε, όχι μόνο για να τακτοποιήσετε το θέμα της Μαρίζας με το σχολείο, αλλά και την ποινική δίωξη κατά του κυρίου Αντράντε. Ποια ποινική δίωξη? Αν δεν πάρεις την κόρη σου από το σχολείο, θα σου κάνω μήνυση για παράνομη άσκηση επαγγέλματος. Και να ξέρεις ότι μπορώ να το κάνω. Και εγώ δεν θα διστάσω να σου πάρω τα μάτια. Όχι, καλύτερα να φυλάξεις την ενέργειά σου για την υπεράσπισή σου στο δικαστήριο, Αντράντε. Παίρνω πάντα ό,τι θέλω. Ήθελα να σε διώξω και το έκανα. Τώρα είναι η ώρα της κόρης σου. Το εκεί. Γκλάς, πρέπει να σου μιλήσω. Όχι τώρα, έχω δουλειά. Σε παρακαλώ, είμαι χάλια. Πρέπει να σου μιλήσω. Τι έχεις πάθει? Συνήθως, όλος ο κόσμος είναι εναντίον μου. Μην υπερβάλλεις. Ηρέμησε, έλα, κάτσε και πες μου τι έγινε. Έλα, έλα, κάτσε. Μα, ξέρεις, όλοι με ζηλεύουν, ειδικά αυτές οι ηλίθιες, η Μπελέν και η Φερνάντα. Εντάξει, τι σου έκαναν πάλι? Γιατί δεν έρχονται? Δεν ξέρω γιατί κάνουν τόση ώρα. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Για όλα αυτά αυτός ο ηλίθιος, ο Μπασταμέντε. Μην ανησυχείς, θα μιλήσω εγώ στη μαμά μου για να τον πείσω. Μην είσαι αφελής, Ξαβιέ. Καλά, δεν ξέρω τι του βρήκε η μαμά σου. Ούτε κι εγώ το ξέρω. Τι μπορώ να κάνω? Κάνουν τόση ώρα γιατί τελικά θα πρέπει να με διώξουν. Και δεν ξέρω πώς να μου το πούν. Σταμάτα να σκέφτεσαι. Γι' αυτό κάνουν τόση ώρα. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Ήρεμα τώρα. Τι έγινε? Τι έγινε? Το φοβάσαι, πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες το ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Στο φόβο σου, αν μπορείς, βάλε τέλος. Την αισκάπη σου φωνή. Το φόβο άσε και ελεύθερος να σε. Την ησυχία σου θες. Τον εαυτό σου πια βρες. Την ησυχία σου θες. Τον εαυτό σου πια βρες. Αυτά είναι στα μυαλά σου. Ας την ψυχή σου να στα πει όλα. Πετάξε, ανοίξε τα φτερά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες το ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Στο φόβο σου, αν μπορείς, βάλε τέλος. Την αισκάπη σου φωνή. Στο φόβο άσε και ελεύθερος να σε. Την ησυχία σου θες.
σου.